Περιάρχη, δεν υπάρχει εμείς και εσείς. Άκουσα κάτι για δύο διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους, πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους, αλλά μία πραγματικότητα και ένα κοινό μέτωπο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει μαζί να τα λύσουμε. Και σε αυτά τα συνέδρια στην πραγματικότητα συγκροτείται το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Για την μεταμνημονιακή Ελλάδα που πλησιάζει μετά το τέλος το οριστικό των προγραμμάτων τον επόμενο Αύγουστο και οφείλουμε αυτή τη μέρα να τη σχεδιάσουμε σε στέρεες βάσεις ώστε τα βήματά μας, η περπατησιά μας να είναι σταθερή. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό ουσιαστικά είναι το αντικείμενο του συνεδρίου, η ανάπτυξη, η πρόοδος, το αύριο. Ένα αύριο που όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να έρθει από μόνο του. Και ούτε κανείς πρόκειται να μας το χαρίσει. Μόνο με τη δουλειά, την σύνεση, την συνένεση, την ενότητα, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη μπορούμε αυτό το αύριο να το διεκδικήσουμε. Και έχω πλήρη συνείδηση ότι αυτή δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Μάθαμε όλοι μέσα από τις καθημερινές μάχες, μέσα στις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης τόσα χρόνια, μέσα από νίκες αλλά και από ήττες, μέσα από λάθη και παραλήψεις, ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Ο δρόμος της δουλειάς και της αρετής, της αρετής και της δουλειάς. Και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην αρετή, σε αυτήν την σπουδαία έννοια των αρχαίων Ελλήνων, γιατί η αρετή δεν είναι μόνο ηθική επιλογή, επιταγή ζωής, προϋπόθεση πολιτισμού, οξυγόνο για μια κοινωνία ευνομούμενη, αλλά είναι και στοιχείο της οικονομίας, στοιχείο της ανάπτυξης, της βελτίωσης των υλικών όρων της ζωής του καθενός και της καθεμιάς μας. Και η άρνησή της, η υποτίμησή της, τόσο σε επίπεδο θεσμών, όσο και σε επίπεδο πρακτικών, από μία πολυάριθμη ελίτ, είναι μία από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησαν στην τραγωδία της κρίσης. Η διαπλοκή, η διαφθορά, η περιφρόνηση του κοινού καλού εν ονόματι μιας αντικοινωνικής ιδιοτέλειας βρίσκονται τελικά πίσω από όλα όσα μας έκαναν τα προηγούμενα χρόνια να υποφέρουμε. Από τα μνημόνια και από όσα δεινά αυτά έχουν επιφέρει στον τόπο. Γιατί νομίζω είναι πια σε όλους μας καθαρό ότι όταν σε κάποια μεγάλα συμφέροντα που διαπλέκονται με τμήματα του πολιτικού κατεστημένου και μιας κακομαθημένης ελίτ δίνεται χώρος για να απομυζούν τα δημόσια έσοδα και να κερδοσκοπούν σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, ακόμα και με την υγεία του ελληνικού λαού, με το φάρμακο, τότε δεν έχουμε να κάνουμε με μια κομματική σκευωρία, με μια πολιτική ρεβάνς ή με μια προσωπική εκδίκηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα καρκίνωμα που αν δεν ξεριζωθεί ριζικά θα μολύνει την κοινωνία και θα στέκεται εμπόδιο σε κάθε βήμα μας προς την ανάπτυξη. Ας είναι λοιπόν σαφές σε όλους και σε όλες και προς όλες τις κατευθύνσεις. Η δική μου κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση δεν πρόκειται
σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να συμβιβαστεί με οποιαδήποτε παρέκκληση από την ηθική. Την ηθική εκείνη όχι γενικά και αόριστα, αλλά αυτήν την αξία που ορίζει ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του λαού και της χώρας, πάνω απ' όλα είναι το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό και σε ό,τι μας αφορά, δεν πρόκειται ποτέ, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο, να συμβιβαστούμε με την ταύτιση του ηθικού με τον νόμιμο. Γιατί για εμάς, ό,τι γίνεται νόμιμα, δεν είναι αυτομάτως και εγγεγραμμένο στις δικές μας αξίες, στη δική μας ηθική. Και ας μοιάζει για κάποιους άδικο, άλλοι να έχουν την ευθυξία και να παρετούνται για 23 χιλιάρικα και άλλοι να κάνουν τον Κινέζο για 23 δισεκατομμύρια. Γιατί τόσο κόστισε το πάρτι του φαρμάκου στη δημόσια υγεία. Τόσο κόστισε στον ελληνικό λαό. Άλλοι να παρετούνται και άλλοι να λένε όχι, δεν πρόκειται να αναλάβουμε καμία ευθύνη. Ας είναι όμως αυτή η διαφορά ηθικών κωδίκων, διότι αυτή η διαφορά καταδεικνύει στην πράξη ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γι' αυτό και ορθώς, θα έλεγα, δεν είναι ίδια και τα κριτήρια με τα οποία μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα λοιπόν με κάθε αίσθημα ευθύνης πολιτικής να απευθυνθώ ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου που μας εκπλήσει θετικά σήμερα εδώ στην Τρίπολη, να απευθυνθώ και να σας πω ότι έχω τη βεβαιότητα πως περνάμε οριστικά τη μεθόριο από την οικονομική και κοινωνική αιμορραγία στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εύρωστη διαδικασία προόδου. Αυτό είναι πια φανερό όχι μόνο στους διεθνείς επενδυτές, στους οίκους αξιολόγησης και στις απαιτητικές και συχνά ανάλγητες αγορές, αλλά είναι φανερό και σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το τρίτο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Αυτό πάει να πει ότι συμπληρώθηκαν τρία συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Ενώ για το σύνολο του έτους, προηγούμενου έτους, προβλέπεται τελικά το αποτέλεσμα της ανάπτυξης μεταξύ 1,6% και 1,8%, η μεγαλύτερη από το 2008, τότε που ξεκίνησε η κρίση. Βεβαίως η ανεργία παραμένει υψηλή, αλλά καταγράφηκε το περασμένο Νοέμβρη στο 20,9%. Την ίδια χρονιά, το 2017, δημιουργήθηκαν μέχρι τον Νοέμβριο 143.000 θέσεις απασχόλησης, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε ετήσια βάση από το 2001. Οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 28,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 25,4 το 2016, καταγράφοντας μία άνοδο 13,2%. Ενώ η έξοδος στις αγορές σε δύο συνεχόμενες απόπειρες στέφηκε με απόλυτη επιτυχία. Όλα αυτά και άλλα πολλά θετικά στοιχεία σημαίνουν τι? Σημαίνουν ότι ήρθα σήμερα εδώ να σας αναγγείλω
ένα success story. Όχι. Μακριά από μας και από μένα προσωπικά μια τέτοια οπτική. Έχουμε πολλές πληγές να θεραπεύσουμε ακόμα, πολλή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κοιτάξουμε πίσω μας και να πούμε τα καταφέραμε. Αλλά, και αυτό το αλλά δεν έχει να κάνει παρά μόνο για την έγνοια που πρέπει να έχουμε όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης για τη χώρα και για τους Έλληνες. Αλλά λοιπόν δεν μπορούμε και να μην κατανοούμε την σημασία όσων μέχρι σήμερα έχει πετύχει όχι αυτή η κυβέρνηση αλλά ο ελληνικός λαός. Με τις δικές του θυσίες, με πολλές θυσίες. Και να μην στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στους μηδενιστές των πάντων και στους προπαγανδιστές της περίφημης θεωρίας της ψωροκόστανας. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε την εκστρατεία μηδενισμού από όπου και αν αυτή εξυφαίνεται και που πίσω της βρίσκονται βεβαίως δυνάμεις του παλιού, κύκλοι της ελίτ που μας χρεοκόπησε, κυκλώματα που αισθάνονται ότι τους χαλάσαν οι δουλειές. Ας είναι όμως όλοι βέβαιοι, φίλες και φίλοι, και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω εισαγωγικά σε αυτό το πολυπληθές ακροατήριο πριν μπω στα προβλήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου, ας είναι όλοι βέβαιοι ότι έχουμε την αισιοδοξία της βούλησης, κύριε Περιφερειάρχα, για να μην γυρίσει πίσω η Ελλάδα και δεν θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά σε καθεστώς Siemens, Novartis, θαλασσοδανείων και σκανδάλων. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ εκεί πίσω. Φίλες και φίλοι, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, η ανασυγκρότηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Πελοπόννησο δεν αφορά μόνο τα νέα έργα και τις νέες επενδύσεις, αφορά εξίσου, θα έλεγα, και την διόρθωση των λαθών, την αντιμετώπιση αδιεξόδων σε κρίσιμους τομείς, την αποκατάσταση υποδομών και δραστηριοτήτων που έχουν εγκαταληφθεί. Η πορεία προς την κρίση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια πορεία που χαρακτηρίζονταν και από τον ελλιπή σχεδιασμό, την σπατάλη πόρων και την αδυναμία υποστήριξης προφανών αναπτυξιακών επιλογών. Η ανασυγκρότηση λοιπόν θα στηριχθεί σε δυναμικές που είναι ήδη ορατές σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τις ελλείψεις, τις πατάλες και τις αδυναμίες. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν την αναφορά μου από τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνησή μας προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους αγρότες. Βασική μας στόχη είναι η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, η διαφάνεια και η συνέπεια στην καταβολή των ενισχύσεων που για πρώτη φορά αποκαταστάθηκε. Η εξωστρέφεια επίσης, η ανάπτυξη τεχνολογικά και περιβαλλοντικά προηγμένων τεχνολογιών και η εξάλληψη των κακών πρακτικών. Θεωρούμε ότι σε αυτά τα τρία χρόνια καταφέραμε να δώσουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής, ένα σαφές δείγμα προθέσεων και πράξεων για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει αντιληπτό στον αγροτικό κόσμο. Η μεγάλη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα έχει σχέση με την προετοιμασία για την
ενισχυμένη και ανταγωνιστική η παρουσία μας στις διεθνείς αγορές και σε αυτή έχει μεγάλη συμβολή, θα έλεγα, η δική σας περιφέρεια, η περιφέρεια Πελοποννήσου. Με τον ιδιαίτερο δυναμισμό που παρουσιάζει, μέσα από ένα ευρύ φάσμα φυτικής και ζωικής παραγωγής που σε πολλά προϊόντα αποτελεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής της χώρας. Στη φυτική και ζωική παραγωγή, στην αλυεία, στη μελισσοκομεία και σε άλλους όμως τομείς. Στο Μητρό Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, το λεγόμενο POP, είναι καταχωρημένα πολλά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά εδώ στην περιφέρεια. Ενώ δραστήριος είναι και ο τομέας των βιολογικών προϊόντων, που χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση στα επόμενα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και προστασία από κακές και αδιαφανείς πρακτικές. Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μπορούν να αξιοποιηθούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που προβλέπουν ειδική ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού, ενώ προωθείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου σήματος για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής. Κίνηση η οποία θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της περιφέρειας. Για την στήριξη του αγροτικού χώρου εκχωρήθηκαν συνολικά στις περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες διαχείρισης για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές που καλύπτουν περίπου το 37% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στα πλαίσια αυτά έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου έργα και επενδύσεις προϋπολογισμού 235 εκατομμυρίων ευρώ, που με την προστίγη των 118 εκατομμυρίων του Leader και των μικρών δημόσιων έργων φτάνουμε στα 353 εκατομμύρια. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το στρατηγική σημασία ζήτημα των εγκυοβελτιωτικών έργων, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες της περιφέρειας και ολοκληρώνεται η διαδικασία ιεράρχησής τους. Έχουν κατατεθεί προτάσεις για 22 έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Ανάπτυξης 14-20. Στον κατάλογο αυτών των έργων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η κατασκευή του φράγματος Φιλιατρινού Μεσσηνίας, η κατασκευή του φράγματος Ασοπού Κορινθίας, η οριστική μελέτη των δικτύων αξιοποίησης του ταμιευτήρα Τάκας Αρκαδίας, καθώς και η κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα ανάβαλου στους δήμους Ασκληπίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδος και σε άλλους δήμους της Αργολίδας. Χαρακτηριστικό είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στην Πελοπόννησο. Οι αιτήσεις της περιφέρειας στο νέο αναπτυξιακό νόμο αφορούν κατά 44% την αγροδιατροφή με 29 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 36,5 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας μια σημαντική δυναμική στον τομέα αυτό. Να περάσω τώρα στο δευτερογενή τομέα. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε, δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, καθώς και στις συνέργειες και δικτυώσεις των επιχειρήσεων. Στην Πελοπόννησο, στον τομέα της βιομηχανίας, οι συνολικές υποβολές των νέων αναπτυξιακών νόμων μέχρι σήμερα ανέρχονται στις 10 με συνολικό ύψος 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας συνολικά το 10,5 περίπου εκατομμύρια θα διατεθούν στις επιχειρήσεις Πελοποννήσου από τις 4 προσκλήσεις του προγράμματος
ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου όμως δεν διαθέτει μονάχα το σημαντικό κεφάλαιο της αγροτικής γης, των ποιοτικών προϊόντων. Διαθέτει φυσικά μια εξαιρετική φυσική ομορφιά που πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο που πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου η περιφέρεια της Πελοποννήσου να γίνει ισχυρή και στον τομέα του τουρισμού. Υπάρχουν εδώ τρία μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η Επίδαυρος, η Μυκήνες και ο Μιστράς, και ακόμα υπάρχουν αναρρύθμιτοι τόποι που αξίζει πραγματικά κανείς να δει, όπως η Μονεμβασιά, οι οικισμοί και οι πύργοι της Μάνης, η Πύλος, τα κάστρα της Μεθόνης και της Κορώνης, το Ναύπλιο και το Άργος, οι πολυάριθμοι αρχαιολογικοί χώροι. Είναι λοιπόν αυτονόητη η έμφαση και η σημασία που δίνουμε στην ανάδειξη και προστασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του λεγόμενου εναλλακτικού τουρισμού, όπου η περιφέρεια της Πελοποννήσου μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο. Υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο, την προστασία του οποίου οφείλουμε να προσέξουμε ως κόρη οφθαλμών σε κάθε είδους αναπτυξιακό σχεδιασμό. Διότι η ανάπτυξη, η απαραίτητη, η αναγκαία ανάπτυξη πρέπει να είναι τέτοια που να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Η δυναμική της τουριστικής ανάπτυξης στην Πελοπόννησο θα έλεγα ότι είναι ήδη ορατή. Αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, καθώς και ο ρόλος της κρουαζιέρας από τα λιμάνια του Ναυπλίου, της Πύλου αλλά και της Μονεμβασιάς. Η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων της Πελοποννήσου βοηθά άλλωστε σημαντικά την πρόσβαση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τουρισμού, τον προηγούμενο μήνα δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των 120 εκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, υλοποιήθηκε το προηγούμενο έτος πρόγραμμα για την αναβάθμιση υπαρχουσών τουριστικών επιχειρήσεων. Στην Πελοπόννησο αξιολογήθηκαν θετικά 25 προσωρινοί δικαιούχοι, οι οποίοι θα επιδοτηθούν με 1,5 εκατομμύριο. Τα 6 επενδυτικά σχέδια έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ προς ένταξη είναι ακόμα 19 σχέδια. Επίσης, στον αναπτυξιακό νόμο έχουν υποβληθεί από τουριστικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου 23 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων περίπου. Υπολογίζονται επίσης δημόσια έργα που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και τώρα υλοποιούνται. Μέσω του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως για παράδειγμα η στερέωση και αποκατάσταση του φρούριου στο Μπούρτζι, στο Ναύπλιο, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Μεσίνης και η κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην Καλαμάτα. Ιδιαίτερη σημασία είναι επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της μελέτης του με 2,75 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία υλοποίησης του έργου, διασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση της κατασκευής του μουσείου από την ίδια χρηματοδοτική πηγή, ενώ είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύνδρομή της στη χρηματοδότηση. Για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, έναν ήδη διεθνώς καταξιωμένο και επιτυχημένο θεσμό, η στήριξή του θα συνεχιστεί έμπρακτα από την κυβέρνηση με συνέχιση
της χρηματοδότησής του για την επόμενη τριετία με 1,2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Και κάτι τελευταίο, στην Τρίπολη, με συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου, δημιουργείται, υπόθηκε πριν, σε ένα από τα 8 αιτήματα, βέβαια 26 δήμοι, 8 αιτήματα, πάνω από 200 συνολικά, θα έχουμε μαλλί να ξάνουμε, θα πάρουμε στις αποσκευές μας πολλά. Δήμαρχε, λοιπόν, δημιουργείται Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Μνήμης στα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου. Εκεί όπου οι κρατούμενοι της αντίστασης οδηγούν το στο εκτελεστικό απόσπασμα και όπου στους τοίχους διατηρούνται ακόμη και σήμερα τα μηνύματά τους. Φίλες και φίλοι, είπα προηγουμένως ότι η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και της περιβαλλοντικής καινοτομίας αποτελούν πυλώνες για την τροφοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που ταιριάζει στη χώρα μας και που πρέπει η χώρα μας να ακολουθήσει. Ειδικά όμως για την περιφέρεια Πελοποννήσου, θα έλεγα ότι η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί όσα προανέφερα, το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, το υψηλό τουριστικό απόθεμα, η ιστορία και ο πολιτισμός, τα ανταγωνιστικά και μοναδικά αγροτικά προϊόντα συνυπάρχουν εδώ και δεκαετίες με ανοιχτά περιβαλλοντικά προβλήματα και κρίσεις. Με κυρίαρχο, το γνωρίζετε όλοι, αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων που χρόνια αναζητούν λύσεις. Και θα έλεγα ότι υπήρχαν και υπάρχουν λύσεις. Χωρίς νέο κόστος για τους πολίτες, αλλά με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ιδεών που μπορούν να δώσουν και θα δώσουν όχι μόνο περιβαλλοντική ποιότητα, αλλά και νέα εργασία και νέο τοπικό προϊόν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για τον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα υπάρξει άμεση χρηματοδότηση για τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που έχουν απομείνει στην περιφέρεια και για τους οποίους η χώρα, να το θυμίσουμε και αυτό, εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι πια έτοιμο να προχωρήσει μετά από την παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει λύση συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανακύκλωσης και τον συνολικό εθνικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Μέσω διαπραγμάτευσης και χωρίς να κινδυνεύσουν καθόλου οι πόροι του ΕΣΠΑ, πετύχαμε τα εξής. Πετύχαμε τη μείωση της εγγυημένης ποσότητας, τη μείωση του πραγματικού τελικού κόστους, τη μείωση της διάρκειας της σύμβασης, την εναρμόνιση με τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, την ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τέλος λύση εντός δεκαμήνου από την υπογραφή, έτσι ώστε να πάψει η χώρα να πληρώνει ανέτεια πρόστιμα. Ενώ η πρόσφατη απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου μας δίνει το πράσινο φως για τις απαραίτητες υποδομές. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα που γνωρίζω ότι απασχόλησε ιδιαίτερα τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου. Εξαιρετική σημασία ζήτημα, φορά την ενέργεια. Εξαιρετική σημασία όχι μόνο για την περιφέρεια και ειδικότερα για την περιοχή της Μεγαλόπολης, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Και καταλάβατε ότι αναφέρομαι στο θέμα του Λιγνίτη. Είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και την ανάγκη να επανακαθορίσουμε τη σύνθεση του εθνικού ενεργειακού μείγματος.
Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια υποχρέωση που έρχεται από τα προγράμματα, τα μνημόνια, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα, τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά βεβαίως και την ανάγκη μόνοι μας να δούμε την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα και όχι μόνο τη σημερινή. Κεντρική λοιπόν επιδίωξη της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα να μειωθεί. Να μειωθεί, αλλά να παραμείνει σε επίπεδα συμβατά με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς οι οποίοι προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η επιδίωξη αυτή υπαγορεύεται και από λόγους, επαναλαμβάνω, ενεργειακής ασφάλειας. Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της ΔΕΗ, αλλά και των θέσεων απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων, καθώς και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από την μετάβαση στην επόμενη μέρα. Η σχετική συμφωνία που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση είναι σαφώς καλύτερη εκείνης που προέβλεπε ο νόμος για την μικρή ΔΕΗ, που υποχρέωνε την εταιρεία στην μεταβίβαση του 22% του συνολικού της δυναμικού και ενός σημαντικού μέρους του πελατολόγιου της. Με τη νέα συμφωνία θα παραχωρηθεί μόνο το 21,4% του λιγνητικού δυναμικού, το οποίο αντιστοιχεί μόλις το 9% του συνολικού δυναμικού, ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Κάτι πολύ σημαντικό, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Η κυβέρνηση έχει εργαστεί εντατικά πάνω σε αυτό, σε στενή συνεννόηση με την ΔΕΗ, προκειμένου να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και να μην υπάρξει καμία έκπτωση στα εργασιακά δικαιώματα, καμία υποχώρηση σε εργασιακές σχέσεις μετά την μετάβαση στη νέα κατάσταση. Πέρα όμως από την διαμόρφωση ισχυρών εγγυήσεων για τις θέσεις απασχόλησης, υλοποιούμε και μια συνολικότερη πολιτική που θα αποδώσει ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, βεβαίως σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία μαζί τους. Στο πλαίσιο αυτό, θεσμοθετήσαμε το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο για την ενίσχυση των περιοχών που υποβαθμίζονται περιβαλλοντικά από τη λειτουργία των λιγνητικών σταθμών και ορυχείων, όπως ο Δήμος της Μεγαλόπολης. Η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε μειώσεις έως και 30% στους λογαριασμούς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους δημότες της Μεγαλόπολης. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μελετάμε την αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων από παλιές απαλωτριώσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Δημιουργήσαμε ζώνες ενεργού περιβαλλοντικής αποκατάστασης λιγνητικών ορυχείων, ειδικά σε οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις ζώνες εξόρυξης, ώστε να είναι βιώσιμη η κατοικία. Και τέλος, με δεδομένο ότι η τηλεθέρμανση θα συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί, και αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, σχεδιάζουμε την επέκταση του δικτύου. Έρχομαι τώρα στο τομέα των υποδομών. Δεν χρειάζεται να περιγράψω την κατάσταση των υποδομών στην Πελοπόννησο τις προηγούμενες δεκαετίες. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Θέλω όμως να πω ότι μόλις μέσα σε 2,5 χρόνια καταφέραμε με σκληρή δουλειά και υλοποιήσαμε ό,τι δεν είχε υλοποιηθεί την προηγούμενη δεκαετία και δρομολογήσαμε αναπτυξιακά έργα στρατηγικής σημασίας. Το μεγαλύτερο έργο που υλοποιήθηκε είναι η πλήρης ολοκλήρωση των 2 μεγάλων οδικών αξώνων παραχώρησης. Αναφέρομαι στον αυτοκινητόδρομο Μωρέας από την Κόρυθο στην Τρίπολη και την Καλαμάτα
και τον κλάδο που πάει στη Σπάρτη, καθώς και στην Ολυμπία Οδό από την Κόρυθο στην Πάτρα. Έργα βαλτωμένα με τεράστιες διοικητικές και τεχνικές και οικονομικές εκκρεμότητες που ξεκόλλησαν μετά από σκληρή και επίμονη διαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους και έχουν κάνει διαφορετική την εικόνα και διαφορετικό το χρόνο πρόσβασης των πολιτών στην Πελοπόννησο από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και ολοκληρώθηκαν τα έργα με τελικό όφελος για το δημόσιο και για τους δύο αυτοκινητόδρομους ύψους 520 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα διασφαλίστηκαν όροι και μέτρα που διευκολύνουν τις τοπικές κοινωνίες και τα οποία τίθενται σε πλήρη εφαρμογή από τις αρχές του 19. Αναφέρομαι στην ελεύθερη διέλευση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στις μεγάλες εκπτώσεις έως και 70% για τους συχνούς χρήστες του αυτοκινητόδρομου. Στα έργα λειτουργικής ολοκλήρωσης προβλέπονται ακόμα το σύστημα ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων, για το οποίο ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία, η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων, η ολοκλήρωση των συνδέσεων των αυτοκινητόδρομων με τα μεγάλα αστικά κέντρα, η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού μετά τον Πύργο, στο Καλό Νερό και την Τσακώνα, η σύνδεση της Αργολίδας και της Αρχαίας Ολυμπίας και πλήθους άλλων οδικών έργων που αναφέρθηκαν αναλυτικά στην συνεδρίαση των υποδομών νωρίτερα. Ταυτόχρονα πετύχαμε η παραχώρηση του Μορέα να αναλάβει την υποχρέωση να συντάξει αδαπάνως για το δημόσιο δύο μελέτες για σημαντικούς οδικούς άξονες, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Πρόκειται για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθόνη και για τον οδικό άξονα Καλό Νερό-Τσακώνα. Από ό,τι κατάλαβα, παρότι είμαι στην Τρίπολη, έχει αρκετούς καλαματιανούς η αίθουσα. Βρίσκονται στην ολοκλήρωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η άμεση υλοποίησή τους είναι δέσμευση του Υπουργείου. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων διευρωπαϊκών οδικών αξώνων, το Υπουργείο προώθησε μια σειρά κρίσιμων έργων και μελετών που αφορούν στην κατασκευή και την ολοκλήρωση του συνολικού δικτύου σημαντικών οδικών αξώνων της Πελοποννήσου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις σιδηροδρομικές υποδομές, δεν θα επαναλάβω όσα είπαμε στο περιφερειακό της Δυτικής Ελλάδας για την σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με την Πάτρα. Θα αρκεστώ να σημειώσω ότι υλοποιείται η σύνδεση του Λουτρακίου με τον Προαστιακό, που ανταποκρίνεται σε ένα εύλογο αίτημα πολλών χρόνων, ενώ για το τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το τρένο της Πελοποννήσου, τη γνωστή μετρική γραμμή, που για χρόνια είχε καταδικαστεί στον αφανισμό, διεξάγεται ήδη μελέτη βιωσιμότητας. Η επαναλειτουργία της παραδοσιακής μετρικής γραμμής θα δώσει ιδιαίτερη όθηση στις επιβατικές μεταφορές και κυρίως στον τουρισμό, καθώς ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο φιλικό προς τους πολίτες, τους τουρίστες, φιλικό προς τους τόπους που διασχίζει. Τέλος, ολοκληρώνοντας σχετικά με τις υποδομές, με δύο ακόμη σημαντικά έργα για την Πελοπόννησο. Το πρώτο είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Το σχέδιό μας είναι να αναβαθμιστεί σε ένα διεθνές αεροδρόμιο, στο πρότυπο του αεροδρομίου του Καστελίου στην Κρήτη. Ένα σημαντικό έργο με στόχο να κάνουμε τη Μεσσηνία και κατ' επέκταση την Πελοπόννησο διεθνή τουριστικό προορισμό. Μουσική
Και το δεύτερο είναι η δημιουργία υδατοδρομείων σε όλους τους νομούς και τις περιοχές της Πελοποννήσου, που θα δώσει άλλη μια όθηση σημαντική στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ιδίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου. Επιτρέψτε μου να πω τώρα δύο λόγια για τοπικές υποδομές, διότι για μας ξεχωριστό τομέα της στρατηγικής μας εθνικό επίπεδο είναι η αποκέντρωση της ανάπτυξης. Επιδίωξή μας είναι να πάψει η ανάπτυξη να αφορά την Αττική ή λίγα μεγάλα αστικά κέντρα και να αγκαλιάσει ολόκληρη τη χώρα. Υλοποιούμε λοιπόν ένα πλήθος από μικρά και μεσαία έργα σε όλη τη χώρα που ξεκλειδώνουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών οικονομιών και αυξάνουν το παραγωγικό τους δυναμικό. Στη λογική αυτή, το 2016 αυξήσαμε το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων για την Πελοπόννησο από 8,1 εκατομμύρια σε 27 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 230%. Ενώ το 2017 το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Πελοπόννησο αυξήθηκε από 10,6 εκατομμύρια ευρώ σε 36,2 εκατομμύρια ευρώ, πρόσθετη αύξηση 240%. Φανταστείτε να ήταν και δικός μας ο Περιφερειάρχης πόσα θα δίναμε στην Πελοπόννησο. Αυτό το λέω για να αποδείξω ότι για μας δεν υπάρχουν δικοί μας και ξένοι. Είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα και κάνουμε μαζί κουπί και πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για τον τόπο, για να αξιοποιήσουμε αναπτυξιακές δυνατότητες. Μακριά από μας αυτές οι λογικές των διαχωρισμών. Έτσι λοιπόν το 2017 εγκρίθηκαν από εθνικούς πόρους 40 νέα έργα με προϋπολογισμό περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, έργα που αφορούν κυρίως το οδικό δίκτυο, το περιβάλλον και την επισκευή κτηρίων, δημιουργώντας όμως και νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, με χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ, έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση της δεύτερης δράσης έργων, 17,6 εκατομμύρια, για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενώ έχουν ενταχθεί έργα ύψους 14 εκατομμυρίων για αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης. Πέρα από τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις, για την Πελοπόννησο διατίθενται ακόμα 284 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Θέλω εδώ να αναφερθώ ειδικά σε τρεις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αυτό. Η μία αφορά τον Δήμο Καλαμάτας, έχει προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια και εστιάζει στην ανάδειξη του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης. Και η άλλη αφορά τον Δήμο Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων. Στοχεύει στην αξιοποίηση της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής ως στρατηγικού πόρου για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός εδώ είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, με 19 εκατομμύρια χρηματοδοτείται το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης Αρκαδία 2020. Κεντρικός του στόχος είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής σαν τόπου κατοικίας και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και η προώθηση των αρχών της βιώσιμης και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Θέλω επίσης να αναφερθώ και σε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, γιατί για εμάς δεν είναι τα πάντα σε αυτόν τον τόπο αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις
του ψυχιατρικού νοσοκομείου Βαλτετσίου. Μετά την μεταφορά του νοσοκομείου, το κτίριο παραχωρείται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η σύμβαση παραχώρησης είναι ήδη έτοιμη και θα προχωρήσει άμεσα. Η δεύτερη αφορά την παραχώρηση από την ΓΕΟΣΕ έκτασης περίπου 11 στρεμμάτων και κτιρίων γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Τρίπολης. Μια παρέμβαση που μπορεί να κάνει πολύ πιο φιλική την πόλη στον πολίτη. Το ίδιο έχει γίνει άλλωστε σε πολλούς δήμους της Πελοποννήσου, στην Κόρυθο, το Λουτράκι, το Ξυλόκαστρο, το Νάπλιο, Μεγαλόπολη, την Καλαμάτα και αλλού. Τέλος, στο Δήμο Τρίπολης παραχωρείται επίσης το μεγαλύτερο τμήμα του στρατοπέδου Θεόδωρος Κολοκοντρώνης. Στον χώρο θα αναγερθεί το κέντρο των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, ενώ το υπόλοιπο θα γίνει πάρκο για δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού, κάτι τόσο αναγκαίο για μια σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να αναφερθώ σε δύο τομείς. Κάποιοι μπορεί να παραξενευθούν γιατί σε ένα συνέδριο για την ανάπτυξη αυτοί οι τομείς έχουν σχέση. Εγώ θα σας πω ίσως θα έπρεπε από αυτούς να ξεκινάμε. Παιδεία και υγεία. Και επειδή στη λογική μας δεν είναι μόνο τα μεγάλα, αλλά τα ευαίσθητα και τα σημαντικά, είναι επίσης τη λογική μας, πέραν των μεγάλων. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, το ειδικό σχολείο της Σπάρτης. Το ειδικό σχολείο της Σπάρτης στεγάζεται σε ένα απολύτως ακατάλληλο κτίριο, έξω από τον αστικό ιστό της πόλης. Είναι επιτακτική ανάγκη κατασκευή ενός κτιρίου μελετημένου για ειδικό σχολείο μέσα στην πόλη της Σπάρτης. Η διαδικασία για την εξέβρεση του χώρου είχε ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές ΑΕ με το Δήμο της Σπάρτης. Το νέο αυτό σχολικό συγκρότημα για τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές δεξιότητες θα σχεδιαστεί για να καλύψει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση όλα τα παιδιά από όλη τη Λακωνία. Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία κατασκευής νέου κτηρίου για το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό σχολείο Τρίπολης σε οικόπεδο που προορίζεται για σχολική στέγη. Πρόκειται για ένα αίτημα της κοινωνίας της Τρίπολης που αμέσως έγινε δεκτό. Όπως έγιναν δεκτά και τα αιτήματα για επισκευές στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο της Τρίπολης που συστεγάζονται και έχουν συσσωρευμένα κτηριακά προβλήματα. Να έχουν επίσης εγκριθεί τα κονδύλια για παρεμβάσεις στο κτίριο του Επαγγελματικού Λυκείου Τρίπολης και για το κατεστραμμένο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου στην Τρίπολη. Καθοριστικό ρόλο όμως για την παραγωγική ανασυγκρότηση, εκτός από τη στήριξη της παιδείας, της εκπαίδευσης, που είναι και θέμα δικαιοσύνης ταυτόχρονα και ισότητας, καθοριστικό ρόλο παίζει και η στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, της δημιουργίας της λεγόμενης οικονομίας της γνώσης. Με το πρόγραμμα «Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ» ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία και την σύζευξή τους με την παραγωγή. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά, θα έλεγα, προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνεται συνολική χρηματοδότηση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον τομέα της έρευνας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δρομολογούνται έργα με συμμετοχή 11 επιχειρήσεων από την Πελοπόννησο και χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατομμυρίων, ενώ στον τομέα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς εγκρίθηκαν 44 συμμετοχές επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, ΑΕΗ,
ΤΕΗ και ερευνητικών κέντρων σε 31 συνεργατικά έργα που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα αναφέρω αυτά, φίλες και φίλοι, διότι πιστεύω βαθιά ότι η επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία πρέπει να βασίζεται στην οικονομία της γνώσης, στην επένδυση, στην έρευνα και στην καινοτομία. Και κυρίως στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στις νέες και στους νέους, που πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτούς, πρέπει να είμαστε περήφανοι που οι νέες και οι νέοι στα ελληνικά πανεπιστήμια αποκτούν υψηλής αξίας μόρφωση και γνώση, και πρέπει να δώσουμε τη μάχη και να γυρίσουν πίσω, να είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια να ανοικοδομήσουμε την πατρίδα μας και την οικονομία της πατρίδας μας. Και μια είδηση τελευταία που πέρασε στα ψηλά, αλλά πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική είδηση ότι η Τέσλα, μιας διεθνούς φήμης αυτοκινητοβιομηχανία που παράγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει επιλέξει μία και μοναδική χώρα για να φτιάξει R&D, και αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτές τις επιτυχίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Είναι εθνικές επιτυχίες, δεν είναι επιτυχίες της κυβέρνησης. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με μια αναφορά και στα θέματα της υγείας, που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας και είναι καθοριστική σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου. Και με όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, αναλογιστείτε τι μεγάλες δυνατότητες θα έχει αυτή η χώρα αν δεν σπαταλούσε στο μαύρο χρήμα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πόσα νοσοκομεία, πόσα εργαστήρια, πόσες τοπικές μονάδες υγείας θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει για να καλύπτουμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Φίλες και φίλοι, από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα ΕΣΠΑ, αλλά και από έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου, έχουν δοθεί περίπου 5,7 εκατομμύρια ευρώ ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και βελτίωση υποδομών των νοσοκομείων της περιφέρειας. Επιτρέψτε όμως εδώ μια γενικότερη αναφορά. Όταν αναλάβαμε, σχεδόν όλα τα νοσοκομεία ήταν ελληματικά. Σήμερα όλα τα νοσοκομεία είναι πλεονασματικά. Έχουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Να πω κάποια συγκεκριμένα πράγματα για την περιφέρεια. Δημιουργείται η μονάδα υγείας Πάρτης και 3 περιφερειακά ιατρία στη Μεσσηνία. Επαναλειτουργούν στην Κόρινθο η ΜΕΘ αλλά και η παιδιατρική κλινική. Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός στα νοσοκομεία Τρίπολης, Καλαμάτας, Κυπαρισίας και Αργολίδας. Παράλληλα, διαρκής στόχος είναι η αναβάθμιση του ΕΚΑΒ. Τον Ιούνιο του 2016 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και παραλήφθησαν 10 νέα ασθενοφόρα. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι η προμήθεια των οχημάτων αυτών εκκρεμούσε από το 2007. Τα συμπεράσματα δικά σας. Στα οχήματα αυτά θα πρέπει να προσθεθούν άλλα 2 ασθενοφόρα 4x4 και 2 κινητές μονάδες, εκ των οποίων η μία έχει και θερμοκοιτίδα νεογνών που προσέφερε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ενώ τον επόμενο μήνα θα βγει η προκήρυξη για την προμήθεια επιπλέον 7 ασθενοφόρων από ίδιους πόρους του ΕΚΑΒ. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μία από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στον χώρο της υγείας,
τίθεται σε λειτουργία η πρώτη τοπική μονάδα υγείας στο Νάπλιο, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 αναμένεται να λειτουργήσουν τέτοιες μονάδες σε όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Όμως, ξέρετε, όπως κάθε οργανισμός, έτσι και το σύστημα της υγείας, ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι του, στηρίζεται στους ανθρώπους του. Σε αυτούς οφείλει και τα καλά του και τα στρεβλά του. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαστε σχετικά ευτυχείς, χαρούμενοι, διότι παρά τις μεγάλες αντικσότητες, διότι όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής. Σε πρόγραμμα βρισκόμαστε ακόμα και σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Παρόλα αυτά, είμαι ευτυχής να σας πω ότι εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν γίνει ήδη 271 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ενώ εκκρεμούν άλλες 100, καθώς έχουν γίνει οι σχετικές προκηρύξεις. Και τέλος να σας πω ότι πιο σημαντικό απ' όλα στον χώρο της υγείας θεωρούμε βεβαίως τον τερματισμό του λεγόμενου πάρτι, της πατάλης, της υπερτιμολόγησης, της διαφθοράς, της διαπλοκής, αλλά και το γεγονός ότι ταυτόχρονα εμείς καταφέραμε κάτι που άλλοι ποτέ δεν διεκδίκησαν. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας ανασφάλιστοι να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Γιατί η υγεία είναι δικαίωμα, κοινωνικό δικαίωμα και όχι προνόμιο για τους λίγους. Φίλες και φίλοι, κλείνω. Πραγματικά πιστεύω ότι η συμμετοχή και μόνο αποδεικνύει την επιτυχία του 10ου συνεδρίου, 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου, που αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο ανέδειξε τις πολύ μεγάλες δυνατότητες του τόπου, αλλά και τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που όλοι μαζί έχουμε, αν ενώσουμε δυνάμεις, αν συνεργαστούμε, αν συνθέσουμε και αν μέσα από αυτή τη σύνθεση μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έναν δρόμο αναπτυξιακό, παραγωγικό, δημιουργικό για τον τόπο μας. Θέλω να πω ότι η ανταπόκριση όλων των φορέων ήταν θετικότατη και αυτό αναδεικνύει τη σημασία που έχει ο δημοκρατικός σχεδιασμός με ουσιαστικό διάλογο και διαβούλευση. Η έμφαση όμως από εδώ και πέρα πρέπει να είναι στην υλοποίηση όσων αποφασίσαμε. Και γι' αυτό ο διάλογος και η επαφή με την περιφέρεια και τους φορείς της αυτοδιοίκησης, τους δήμους, αλλά και τους παραγωγικούς φορείς, θα πρέπει να είναι συνεχής. Μετά τη σημερινή λήξη ενός πλούσιου και παραγωγικού συνεδρίου, νομίζω ότι πλέον η ευθύνη είναι σε μας, βαραίνει εμάς και εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα κρίνετε αν έχουμε καταφέρει να σταθούμε αντάξει όλων όσων εξαγγείλαμε και των δικών σας προσδοκιών. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θα βρεθούμε πολύ σύντομα ξανά μαζί. Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την περιφέρειά σας σε 1,5 χρόνο όταν θα γίνουν οι εκλογές. Θα την επισκεφθώ ξανά και ξανά το επόμενο διάστημα για να δω εγώ ο ίδιος αν προχωράν αυτά που μαζί σχεδιάσαμε, αν αυτά που μαζί σχεδιάσαμε υλοποιούνται και αν βάλαμε ένα λιθαράκι προκειμένου αυτός ο τόπος να αξιοποιήσει τις μεγάλες, τις σημαντικές του δυνατότητες. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν για την επιτυχία ενός ακόμα περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου, κυρίως να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την εκπληκτική συμμετοχή σας που μας δίνει δύναμη, μας δίνει κουράγιο, μας δίνει αυτοπεποίθηση, μας δίνει αισιοδοξία και στη σκέψη και στη βούληση να προχωρήσουμε μπροστά και θα προχωρήσουμε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.